κοντά μου έχω τον ποδοσφαιριστή του Χαραβιαγού, τον Ορφέα Παρασκευόπουλο, και χρυσό σκόρερ, όπως πήγε τελικά το μάτς, αφού ο Χαραβιαγός επικράτησε με ένα 0 του Φωστήρα Ορφέα με δικό σου γκολ. Και με ένα γκολ ωραίο, μεν, αλλά τυχερό δε. Δηλαδή, ήθελες να σουτάρεις από εδώ σε λίγο. Είχαμε λίγο τύχη με το μέρος μας. Αλλά πιστεύω και σέντρα να μην ήταν και να μην πήγαινε προς τα μέσα, θα το βάζω ο Κασιανός στον γκολ που περίμενε στο δεύτερο δοκάρι. Οπότε, μία ή άλλη. Σημαντική νίκη σήμερα, αναμφίβολα, έτσι, ένα τοπικό ντέρμπι με ωραία ατμόσφαιρα. Ναι, εμείς θέλαμε τη νίκη για να διατηρηθούμε στις πρώτες θέσεις, γιατί έχουμε στόχο την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ξέραμε ότι ο Φωστήρας είναι μια σφιχτή ομάδα, μας είχε δυσκολέψει και στον πρώτο γύρο. Έχει ιδιαιτερότητες στο γήπεδο επειδή είναι μικρό, ενώ εμείς έχουμε συνηθίσει σε πιο μεγάλο γήπεδο με πιο πολλούς χώρους. Αλλά πιστεύω ότι μπήκαμε από το πρώτο λεπτό αποφασιστικά, δημιουργήσαμε πολλές φάσεις στον αντίπαλο, είχαμε ευκαιρίες, υπήρχαν κάποια αμφισβητούμενα πέναλτι. Και ευτυχήσαμε να προηγηθούμε με τον γκολ εκεί στο. Σε μια φάση, μάλιστα, εσύ είσαι πρωταγωνιστής που λες για το πέναλτι. Υπήρχε Ορθέα. Νομίζω ότι εκεί στην πρώτη φάση νομίζω είναι πέναλτι. Τώρα εντάξει. Συμβαίνουν αυτά βέβαια και, και οι διαιτητές μπορούν να κάνουν λάθη, αλλά εντάξει. Πάντως είδαμε τον Χαραβιαγό να παίζει πολύ καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, να ελέγχει τον αγώνα. Στο δεύτερο μέρος όμως προσπάθησε περισσότερο να κρατήσει το αποτέλεσμα, νομίζω, έτσι δεν είναι. Ναι, επειδή γενικά και στον πρώτο γύρο είχαμε κάποια προβλήματα στις αρχές των δεύτερων ημιχρόνων και δεν μπαίναμε τόσο αποφασιστικά. Τώρα έχουμε αποφασίσει με κάθε τρόπο, να, άμα είμαστε ειδικά μπροστά στο σκορ, να προσπαθούμε να μηνόμαστε σφιχτά και να κρατάμε το αποτέλεσμα. Εντάξει, βέβαια και πάλι είχαμε ευκαιρίες, είχαμε 2-3 κλασικές ευκαιρίες για να καθαρίσουμε το παιχνίδι, δεν έγινε. Αλλά νομίζω δεν απειληθήκαμε σε καμία περίπτωση. Μόνο ίσως ένα κόρνερ που πέρασε από όλους και πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Αλλά γενικά ήμασταν αμυντικά, ήμασταν εξαιρετικοί.